Γεια σας, είμαι ο Μαρίνος και αποφάσισα τακτικά να αναρτώ κάποια βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube με στόχο να τα λέμε, να συζητούμε, γιατί ζούμε μια πολλά περίεργη, μια πολλά δύσκολη χρονική περίοδο, ιστορική περίοδο για τον τόπο μας. Ο καθένας που μας έχει ευθύνη και πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες στο μέτρο που τον αλογούν και πρέπει να εκφραζόμαστε, πρέπει να μιλούμε. Γιατί αποδείχτηκε ότι πραγματικά ο τόπος κινδυνεύει από τους πολίτες οι οποίοι απλά περιορίζονται στον καναπέ τους, βλέπουν τηλεόραση και σιωπούν. Τι κάνουμε με το ζητούμενο? Και λέω το τούτο γιατί σήμερα κλείει ένας μήνας που την περιβόητη απόφαση, την τραγική απόφαση του Eurogroup περί κουρέματος. Και τον μήνα διάβασα πάρα πολλά στάτους στο Facebook, πολλές αναρτήσεις, πολλές αναλύσεις, στο Twitter άλλες τόσες. Όλοι ξαφνικά γίνανε ειδικοί, όλοι έχουν άποψη, όλοι ξέρουν. Πάρα πολλοί αναπαράγαν ειδήσεις που βρίσκα σε κάποια sites αλλά αμφίβολης εγκυρότητας και με λύπης μου βλέπω ότι ξαφνικά επαναλαμβάνουμε λάθη που εμείς μπορεί να κατακρίναμε στο παρελθόν να κάνουμε εμείς ήδη σε μια πάρα πολλά δύσκολη χρονική στιγμή. Δηλαδή αρχίσαμε εμείς οι χρήστες του Facebook, το social media, ο κόσμος που πάει, που διαβάζει την εφημερίδα, το πάει στον καφέ του και σχολιάζει. Αρχίσαμε εμείς ήδη να σχολιάζουμε και ξαφνικά να χωριζόμαστε πάλι. Δηλαδή πάλι χωρίζονται τούτοι που είναι οι σωστοί, οι λάθος, τούτοι που δεν τα ξέρουν, οι προδότες, οι αθέλληνες, οι σωστοί, οι μπλε, οι κόκκινοι, οι λάθος, οι κεντρώοι, το ποιος είσαι δίκαιο, ή λάθος στις προεδρικές εκλογές. Πιστεύω ότι είμαστε λάθος εάν αφήσουμε τους εαυτούς μας να μπουν σε αυτήν την λογική. Γιατί θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτήν την άρνηση που υπάρχει, σε αυτήν το άσχημο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, που είναι τραγικότατο το κλίμα γιατί κάθε οικογένεια ζει το έντονα, θα πρέπει να απαντήσουμε στην άρνηση με θετικό και δημιουργικό τρόπο. Και αντί να αρχίσουμε εμείς σήμερα, ο καθένας που μας να κατηγορεί δεξιά τα αριστερά, να γράφει, να ισοπεδώνει, να ξέρει, να το παίζει ο ξερόλας, θα πρέπει ο καθένας που μας να αναλογιστεί και να πει τι κάνουμε για να βγούμε από την κρίση. Ο καθένας στο μέτρο που το αναλογεί. Γιατί η κρίση ερχόταν, ήταν σίγουρα ηθική πριν γίνει οικονομική, ήταν σίγουρα κρίση θεσμών πριν γίνει οικονομική κρίση. Πριν καταρρεύσουν οι τράπεζες, εκατέρρευσε ίσως η κοινωνία μας και βλέπαμε το σε μια σειρά από σκάνδαλα που γίνονταν, σε μια σειρά από συμπεριφορές που γίνονταν, νοοτροπίες. Τι κάνουμε λοιπόν? Και γι' αυτό που θα ήθελα να είχατε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις συμβουλές σας, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα. Χρειαζόμαστε σίγουρα αλλαγή. Πώς θα γίνει τούτη αλλαγή? Νοοτροπίας είναι ένα θέμα. Θα γίνει που το ίδιο σύστημα, που το ίδιο κατεστημένο που απογοήτευσε, θα γίνει που κάτι άλλο, θα έρθει ξαφνικά ένας απομηχανής Θεός που να τα σώσει ούλα σε μια μέρα, θα γίνει που πάνω προς τα κάτω, δηλαδή ξαφνικά να αλλάξουν νοοτροπίες οι 5-10 πολιτικοί αρχηγοί, τα 5-10 κόμματα και εμείς να ακολουθήσουμε, ή μήπως τελικά πρέπει να αλλάξει που μας προς τα πάνω. Εμείς ήδη οι πολίτες, ο καθένας επαναλαμβάνω, είτε είναι κομματικοποιημένος είτε όχι, να δείξει προς τα πάνω πώς πρέπει να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες και κάποια θέματα. Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε επιτέλους τούτο που πρέπει. Και θα κλείσω λέγοντας σας ότι σε αυτό το πρώτο βίντεο το οποίο ξεκινώ, θέλω να κλείσω με κάτι αισιόδοξο. Το που είχα πει τις προάλλες στην εκπομπή της Ελίτας. Ότι ο ίδιος ο Σεφέρης λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μας θυμίζει ότι το πιο μεγάλο τέρας της αρχαίας ανθρωπότητας, της μυθολογίας, διαλύθηκε με την απόκριση του Ειδίποδα στη Σφίγγα. Η Σφίγγα έλεγε πάντοτε ένα δικό της ένιγμα. Ήταν το πιο μεγάλο τέρας και ζητούσε μια απάντηση. Και η απάντηση στο ένιγμα της Σφίγγας που έδωσε ο Ειδίποδας ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, πρέπει να θυμόμαστε την απόκριση του Ειδίποδα για να διαλύσουμε τα τέρατα του σήμερα. Το θέμα όμως είναι πώς. Ποια είναι η ευθύνη του καθενός μας και πώς μπορούμε επιτέλους να βγάλουμε τα πράγματα μπροστά. Και θα πω και κάτι άλλο. Κλείστε τις τηλεοράσεις, κλείστε, περιορίστε τα ραδιόφωνα, γιατί φοβούμαι ότι δυστυχώς έχουν πάθει φρενοβλάβια. Έχουν πέσει σε μια παγίδα των αποκαλύψεων, έβαλαν λάσπη στον ανεμιστήρα και ρίχνουν την. Όπου πιάσει, και ό,τι καταλάβει ο καθένας. Εάν τούντα μύτια υπήρχαν το 1974, λέω ότι θα είχαμε παραδώσει όλη την Κύπρο στους Τούρκους. Θα βλέπαμε αποκλειστικά πλάνα, που τους βιασμούς, που τα σχόλια. Λοιπόν, η απάντηση σε αυτήν την κρίση θα δοθεί από τον κάθε ένα μας συλλογικά, ατομικά, στην ευθύνη που τον αλογεί, με το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας και το πώς βοηθούμε. Υπάρχουν ευθύνες, πρέπει τούτοι που εφταίξαν για την κατάσταση που φτάσαμε ως δαμέ
να πάει φυλακή αν έχουν τις ευθύνες, εάν το σύστημα, που έχουν σίγουρα ξεκάθαρα ευθύνες, εάν το σύστημα το επιτρέψει, θα πρέπει επιτέλους έστω και μια φορά να λειτουργήσουν όλα τα πράγματα σωστά από την αρχή ως το τέλος. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ήταν ένα πρώτο βίντεο των καθοριστικών, ίσως το επόμενο βίντεο που θα έχουμε. Θέλω να έχω τα σχόλια σας, τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα τα πούμε ένα από εβδομάδα και καλή συνέχεια.